Γεια χαρά παιδιά, Gaming Recipe εδώ και σήμερα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το Titanfall. Όπως ξέρουμε το παιχνίδι κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες και μπορώ να πω παρόλο που κάποιοι έλεγαν πως είχε κάποια προβλήματα στην Αμερική, εγώ δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα και ειλικρινά το απόλαυσα το παιχνίδι. Το θεωρώ σαν ένα ωραίο διάλειμμα από το Battlefield 4 όπου πρέπει να παίζεις κάπως πιο σοβαρά με στρατηγική κτλ. Ενώ εδώ στο Titanfall είναι πιο run and gun καταστάσεις και πραγματικά είναι απολαυστικό. Να τρέχεις όλη την ώρα, να γίνεις αόρατος και να βγαίνεις πίσω από τους αντιπάλους. Φυσικά το ίδιο απολαυστικό είναι και να σκαρφαλώνεις τείχους, να πηδάς από τείχο σε τείχο και μην ξεχνάμε το πιο σημαντικό, να καλείς τους προσωπικούς σου τιτάνες. Έπαιξα αρκετά για να μπορώ να πω και τη δικιά μου γνώμη για αυτό το παιχνίδι. Όπως είπαμε, ενθουσίασε αρκετά. Μπορείς να μπεις αν δεν έχεις αρκετό χρόνο στη διάθεσή σου, να παίξεις ένα γύρο 10 λεπτά και να βγεις εύκολα και γρήγορα. Αυτό που με προβληματίζει κάπως είναι η μεγάλη απορία για το εάν αυτό το παιχνίδι θα κρατήσει για αρκετό καιρό ή γρήγορα θα γίνει βαρετό, όπως έχει γίνει με αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα. Και ο κόσμος θα το παρατήσει με αποτέλεσμα σε αυτούς που αρέσει ύστερα να ψάχνουν σερβερ για να παίξουν και δεν θα βρίσκουν. Μακάρι φυσικά να κάνω λάθος και να αρέσει το παιχνίδι σε περισσότερο κόσμο. Οι developers φάνηκε ότι έριξαν αρκετή δουλειά σε αυτό το παιχνίδι και πιστεύω πως θα συνεχίσουν να το κάνουν. Είτε παρέχοντάς μας διάφορα DLC με καινούριους χάρτες και όπλα ή διάφορες αναβαθμίσεις για το παιχνίδι. Προσωπικά βλέπω το παιχνίδι να τρέχει μια χαρά, δεν έχω βρει κάποιο bug μέχρι στιγμής. Το μόνο που είναι κάπως ενοχλητικό και δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα ή και σε άλλους είναι κάποια frame drops που έχω σε μερικούς χάρτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιους. Και είναι λίγο ενοχλητικό, ναι, δοκίμασα να κατεβάσω λίγο τα γραφικά του παιχνιδιού, αλλά δεν είδα κάποια διαφορά. Οπότε είμαι σίγουρος πως δεν φταίει το μηχάνημά μου, αλλά είναι μάλλον κάποιο πρόβλημα του παιχνιδιού ή μπορεί και των drivers. Κατά τα άλλα, όπως είπα, το παιχνίδι είναι μια χαρά. Τα γραφικά νομίζω έχουν καλυτερέψει από αυτά που είχαμε δει στην πέτα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν κάνει, αλλά μου φαίνονται κάπως πιο καθαρά σε εισαγωγικά. Επίσης, αυτό που μου αρέσει αρκετά στο παιχνίδι είναι η λεπτομέρεια που έχουν ρίξει οι παραγωγοί. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να δεις αρκετά στοιχεία όπως διάφορους σωλήνες, καναπέδες, γραφεία, πεταμένα χαρτιά κτλ. Και καταλαβαίνεις αμέσως ότι ζούσαν άνθρωποι παλιά εδώ, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω κάπως δένεσαι με το παιχνίδι. Επίσης, μου άρεσαν τα διάφορα πλάσματα που πετάνε και αρπάζουν καμιά φορά τα μινιόν όπως και οι τεράστιοι δεινόσαυροι. Γενικά τα βλέπω πρώτη φορά όλα αυτά σε FPS παιχνίδι και πιστεύω ότι ομορφαίνουν και δίνουν αρκετή ζωντάνια όλα αυτά στους χάρτες με αποτέλεσμα το παιχνίδι να γίνεται απολαυστικό. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που εγώ προσωπικά θα άλλαζα στο παιχνίδι. Πρώτον πιστεύω πως τα Titans θα έπρεπε να κερδίζονται πιο δύσκολα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλεις να φέρεις Titan, σκότωσε ξέρω εγώ 5 πιλότους και μόνο τότε θα έχεις τη διάθεσή σου τον Τιτάνα. Το λέω αυτό επειδή σε κάποια φάση παίρνουν όλοι Τιτάνες και οι λίγοι που δεν έχουν Τιτάνα, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τρέχουν ή να κρύβονται, γιατί όπως ξέρουμε είναι αρκετά δύσκολο να ρίξει ένα Τιτάνα. Θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει αυτή η ισορροπία στο παιχνίδι και ο Τιτάνας να ήταν το απόλυτο θανάσιμο όπλο που όποιος το πάρει θα έχει την ευκαιρία να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Όπως επίσης θα ήθελα να υπάρχει ένα mode χωρίς Τιτάνες, δηλαδή 12 άτομα και όλοι πιλότοι, ένα απλό team deathmatch δηλαδή. Όπως υπάρχει το Last Titan Standing, έτσι. Πιστεύω όμως η παραγωγή θα το κάνουν κάποια στιγμή. Ακόμα κάτι που σίγουρα λείπει από το παιχνίδι είναι το private match. Να μπορείς δηλαδή πανεύκολα να κάνεις ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με 12 φίλους 6 εναντίον 6. Νομίζω πως η παραγωγή είπαν ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Φυσικά όπως είχα πει και στην πέτα του παιχνιδιού, θα ήθελα επίσης και λίγο καταστροφικό περιβάλλον. Και είναι ένα βασικό στοιχείο που αμέσως νιώθεις ότι λείπει. Δηλαδή, βλέπεις 5 Τιτάνες να μάχονται μεταξύ τους με πυράβλους και δεν διαλύεται ούτε ένας τείχος. Είναι λίγο ανόητο αυτό για μένα. Επίσης, μια μικρή λεπτομέρεια που με ενόχλησε κάπως είναι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις το όνομα στα custom loadouts, εκεί που φτιάχνεις τον εξοπλισμό σου δηλαδή. Θα ήθελα δηλαδή να μην μπερδεύουμε κάθε φορά ανάμεσα στα 5 loadouts επειδή έχουν το ίδιο όνομα και να μπορώ, ας πούμε, το ένα να το ονομάσω stealth και το άλλο sniper για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Τώρα, όσο για τα όπλα και τους Τιτάνες, δεν τα έχω ξεκλειδώσει όλα ακόμα για να σας πω τη γνώμη μου, αλλά μέχρι τώρα για μένα αξίζει αρκετά το πρώτο όπλο του πιλότου, το R101C Carbine με μεγαλύτερο γεμιστήρα και για πιστόλι προτιμώ το αυτόματο RE45 για κοντινές αποστάσεις. Για anti-Titan όπλο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το Mag Launcher που πετάει μαγνητικές χειρομοπίδες οι οποίες κολλάνε πάνω στους Τιτάνες και ανατινάζονται. Για tactical ability φυσικά βάζω το cloak για να γίνομαι αόρατος, κάτι που θεωρώ είναι αρκετά cool και μπορώ να βγαίνω πίσω από τους αντιπάλους
Και για χειρομπομπίδες μου άρεσε αρκετά το Satchel Charge που είναι το κλασικό σιφόν. Για TR Kit μου αρέσει το Encased Parkour Kit με το οποίο μπορείς να κρεμνιέσαι και να τρέχεις στους τοίχους για περισσότερη ώρα. Τώρα στο Titana χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή το κανόνι 40 χιλιοστών που πιστεύω θα αξίζει περισσότερο μόλις ξεκλειδώσεις το Burst Fire. Επίσης αρκετά καλό πιστεύω είναι και το Quad Rocket που ρίχνει 4 ουρκέτες με τη μία. Αλλά φυσικά υπάρχουν πιο δυνατά όπλα με μεγαλύτερο damage όπως το Plasma Railgun για παράδειγμα, αλλά είναι δύσκολο να πετύχεις με αυτό έναν κινούμενο στόχο. Για Tactical Ability μου αρέσει αρκετά το Electric Smoke με το οποίο μπορείς να εμποδίσεις την όραση του αντιπάλου και να ξεφύγεις γρήγορα, και επίσης με τον ηλεκτρισμό που υπάρχει μέσα στο καπνό μπορείς να κάνεις αρκετή ζημιά στο Τιτάνα. Επίσης, αν ανέβει κάποιος πάνω στο Τιτάνα, αντί να κατέβετε για να το σκοτώσετε, μπορείτε πολύ απλά να ρίξετε τον ηλεκτρικό καπνό. Για extra ρουκέτες βάζω το Slave Warheads, οι οποίες μόλις λοκάρουν στο αντίπαλο Τιτάνα θα τον κυνηγήσουν όπου και αν πάει. Και με συνδυασμό με όλα αυτά, αν ενεργοποιήσετε και το damage score στο Τιτάνα σας, στον Atlas Τιτάνα νομίζω, θα κάνετε τεράστια ζημιά στον αντίπαλο. Αυτά παιδιά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να ξέρετε πως εγώ θα ασχοληθώ με το Titanfall, με έχει ενθουσιάσει αρκετά όπως είπα. Τώρα για το αν θα υπάρχουν επεισόδια στο κανάλι με αυτό το παιχνίδι, αυτό εξαρτάται μόνο από εσάς. Εάν θέλετε να δείτε κάποια επεισόδια, κάποια σειρά ίσως με το Titanfall, αφήστε σχόλια από κάτω με ιδέες για το θέμα που θα θέλατε να έχουν τα βίντεο με αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσα να κάνω review των όπλων, ας πούμε, όπως και στο Battlefield 4 έτσι, αλλά δεν νομίζω πως αξίζει κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά τα όπλα που έχει το Titanfall είναι πολύ λίγα και δεύτερον δεν έχουν τόσα στατιστικά όσα στατιστικά έχουν τα όπλα του Battlefield 4. Οπότε αν έχετε κάποια άλλη ιδέα θα ήθελα πολύ να με ενημερώσετε στα σχόλια. Αυτά από μένα παιδιά, μαζί ήταν ο Gaming Recipe, τα λέμε την άλλη φορά.